Δύο μας τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σταύρο Κοντονή. Να δούμε λίγο αν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κοιτάξτε, κατά πρώτον δεν έχουμε μια σαφή εικόνα ακόμα, γιατί θα δοθεί στη διαβούλευση αύριο. Όμως είναι αλήθεια ότι έχουν διαρρεύσει κάποιες πληροφορίες. Συνήθως αυτές οι διαρροές είναι επιβεβαιώνονται. Υπάρχουν δύο θέματα εδώ. Είναι οι αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Κυρίως έχει να κάνει με τις ποινές αυτό το ζήτημα. Και το δεύτερο, οι αλλαγές στον κώδικα ποινικής δικονομίας όσον αφορά τη διαδικασία και την επιτάχυνση ορισμένων διαδικασιών. Θέλω να σας πω ότι από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα, βλέπω αρκετά θετικά στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Δεν κρύβω ότι υπάρχουν και κάποιες θετικές διατάξεις στον ποινικό κώδικα, αλλά γενικώς ένα πνεύμα μόνο αυστηροποίησης των ποινών νομίζω ότι είναι λάθος. Για παράδειγμα, αν ισχύει ότι πάμε σε μια ποινή 20 ετούς καθήρυξεως για ορισμένα αδικήματα όπως είναι η απάτη, η υπεξαίρεση κτλ. Αυτό νομίζω ότι είναι υπερβολικό, διότι ναι, ήδη είχαμε ένα όριο στα 15 χρόνια. Επίσης είχαμε την υφόρον απόλυση στα 3/5 της ποινής για τις περιπτώσεις της κάθριξης. Οπότε είχαμε και εδώ ένα αυξημένο μέτρο για τη δυνατότητα κάποιου να αποφυλακιστεί πρόωρα εάν το κρίνει το αρμόδιο. Για να καταλάβουμε και εμείς πάντως, συμβούλιο, κύριε Κοντονή, άλλο η κάθριξη, άλλο η φυλάκιση. Δηλαδή λέμε βέβαια, έως 20 κάθριξη χρόνια κάθριξη. Είναι κακούργημα. Ναι. Η κάθριξη είναι και η αποφυλάκιση είναι πολύ νωρίτερα. Βεβαίως μπορεί να, αν κριθεί από το δικαστικό συμβούλιο ότι μπορεί κάποιος που έχει υποπέσει σε ένα αδίκημα και έχει καταδικαστεί σε ποινή καθήρξεως, μάλιστα, δηλαδή έχει υποπέσει στο αδίκημα του κακουργήματος, μπορεί η φόρον να απολυθεί από τη φυλακή, εφόσον όμως έχει παραμείνει στα 3/5 της ποινής που του επιβλήθηκε. Μάλιστα. Είναι ήδη αρκετά ψηλά. Θυμάμαι πάντως, κύριε Υπουργέ, θυμάμαι ότι τον νόμο Παρασκευόπουλου, τον οποίο έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολλές φορές, γιατί κάποιοι βγαίνουν από τη φυλακή χωρίς να έπρεπε να βγουν, γιατί έχουν διαπράξει τα ίδια αδικήματα στη συνέχεια, έγινε, αν θυμάμαι καλά, αν δεν θυμάμαι, διορθώστε με, για να αποσυμφορηθούν οι φυλακές. Έτσι, τώρα τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Εδώ τώρα πρέπει να προσέξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Υπουργός ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ποιο είναι αυτό? Ότι λέγοντας πως πρέπει να εκτείεται τουλάχιστον ένα μέρος της ποινής ακόμα και των πλημελημάτων, μήπως φτάσουμε στο δυσάρεστο φαινόμενο του υπερκορισμού των φυλακών και αντί να πάμε να λύσουμε ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το κράτος δικαίου, γιατί ξέρετε τις ποινές τις επιβάλλουν τα δικαστήρια. Δεν μπορεί να έρχεται μετά ο νομοθέτης να διαμορφώνει άλλο πλαίσιο ποινής ή άλλες ποινές ακόμα χειρότερα. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να προσέξουμε μήπως φτάσουμε, ξεπεράσουμε ένα οριακό αριθμό που έχει κριθεί ότι τέλος πάντων η κατάσταση φυλακή. Γύρω στις 12.000 νομίζω, 11.000. Όχι. Πρέπει να είναι τουλάχιστον γύρω στις 8.000, 8.200 το πολύ. Διότι τότε που ήμουνα και εγώ υπουργός, αντιμετωπίσαμε αυτό το ζήτημα. Εγώ, ξέρετε, άλλαξα τον νόμο Παρασκευόπουλου, γιατί ακριβώς είχε λάθη. Και λειτουργήσε θετικά. Δηλαδή, ούτε είχαμε αποφυλακίσεις ποινικών, οι οποίοι δεν ενεπλάκει κανένας μετά τις τροποποίησεις που είχα κάνει εγώ σε αδικήματα, και παρέμεινε ο αριθμός των κρατουμένων στις φυλακές γύρω στις 8.000 με 8.200. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι τότε επί των ημερών μου είχε η χώρα δεχτεί και τα συγχαρητήρια του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχε έρθει και στην Ελλάδα ο πρόεδρος, ο κύριος Ραϊμόντι, και ακριβώς για αυτό το λόγο διαπίστωσε και ο ίδιος ότι είχαμε κάνει τεράστιες βελτιώσεις και απέδωσε τα εύσημα. Πάντως καταλαβαίνω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση από ό,τι είπατε και εσείς αρχικά. Θέλει δουλειά. Θα πρέπει να δούμε κατά πρώτον σε ποιο πλαίσιο θα κινούνται οι ποινές. Εγώ διατύπωσα ήδη κάποιες αντιρρήσεις που είδα σε μια συνολικά αύξηση των ποινών. Αυτό είναι λάθος. Και θα πρέπει και αυτές οι ποινές να συνδυαστούν με την
με το χρόνο παραμονής στις φυλακές και τον αριθμό των κρατουμένων στις φυλακές. Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ κρίσιμα ζητήματα. Πάντως ο πολίτης, κύριε Κοντονή, ξέρετε ότι θέλει να νιώσει λίγο ασφάλεια, γιατί για παράδειγμα με τον Δράκο πριν από λίγες ημέρες, ο οποίος είχε 5 φορές καταδικαστεί, αν είδα καλά στα ρεπορτάζ, και βγήκε έξω και έκανε τα ίδια. Τέλος πάντων, θα τα δούμε. Προσέξτε το, αυτό που μου είπατε τώρα έχει να κάνει με την κρίση των δικαστών, οι οποίοι ενέκριναν την υφόρον απόλυσή του. Αυτός ήταν φυλακισμένος. Δεν μπορώ να ξέρω, και προφανές είναι ότι αυτοί οι δικαστές οι οποίοι αποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος θα πρέπει να ελεγχθούν. Μάλιστα. Υπάρχει επιθεώρηση στον Άριο Παγό και θα πρέπει να δουν με ποιο σκεπτικό αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν σε αυτή την κρίση, γιατί μπορεί αυτά τα δεδομένα που είχαν να καλύπτουν σε μια σωστή κατεύθυνση την αποφασή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορώ πριν σας καληνυχτήσω να μην ζητήσω και ένα σχόλιο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν λίγες μέρες τα είχαμε πει, είχατε προβλέψει ότι δεν νομίζω καν να φτάσουμε σε συνέδριο, ότι θα γίνουν όλα αυτά που γίνονται τώρα, τα είχατε προβλέψει εδώ στο δελτίο μας. Κάντε μας και ένα ακόμη σχόλιο για αυτά που ζούμε τώρα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ ζούμε μια κατάσταση αποδρομής του χώρου συνολικά. Δεν είναι μόνο η διάσπαση του κόμματος που τέλος πάντων δημιουργεί μια κατάσταση υποβάθμισης του και στο εκλογικό σώμα, και το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις, αλλά και στην επιρροή του στην ελληνική κοινωνία, ήταν μια κατάσταση φθοράς η οποία, και εκφυλισμού, αυτό το τονίζω, η οποία έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 2018, όταν είμαστε ακόμα κυβέρνηση, πήρε τον κακό δρόμο κατά το χρονικό διάστημα της αντιπολίτευσης. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι ήταν απόλυτα φυσιολογικό όταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, εργάστηκε ως κυβέρνηση με τα λάθη του, με τις παραλήψεις, δεν έχει να κάνει, για να έρθει η χώρα σε μια κανονικότητα. Όταν έγινε αντιπολίτευση, αυτή την κανονικότητα την ανέτρεψε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα τότε η Αχτσιόγλου είχε και την αφέλεια να πει ότι ήθελε να γίνει και πρόεδρος του κόμματος, κατά τα άλλα. Ότι η κανονικότητα, λέει, δεν είναι το πεδίο, δεν είναι ευνοϊκό πεδίο για την αριστερά, τέτοια κατάσταση. Συμφωνείτε τώρα με την... Επόμενο είναι και φυσιολογικό να φτάσουν εδώ που φτάσανε. Συμφωνείτε με την απόσχηση των 11. Αυτό δεν με αφορά καθόλου. Εκείνο που θέλω να πω για τη διαδικασία είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που εξελέγει πρόεδρος με τη διαδικασία που είχε επιβάλει ο Τσίπρας ως ο νέος μεσίας της αριστεράς, αυτή τη διαδικασία την είχαν δεχτεί όλοι. Μάλιστα. Και πριν καλά-καλά αναλάβει, βλέπουμε αυτά από τα οποία βλέπουμε. Είναι προφανές ότι είχαν δικαίωμα. Δικαίωμά τους είναι, άμα δεν τους κάνει ο πρόεδρος του κόμματος, να διαφωνήσουν και να προχωρήσουν. Αλλά επειδή το στολίζουν με διάφορα άλλα ζητήματα, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ότι ήταν μια προδιαγεγραμμένη απόφαση. Λοιπόν, κύριε Κοντονή, σας ευχαριστούμε θερμά για ακόμη ένα βράδυ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς.